Απλά επειδή θαυμάζω και εγώ τον Παπαδιαμάντη και τον αγαπάω, από τα μικρά μου χρόνια κιόλας, όπως θα συντρόφισε και εσάς, με συντρόφισε και εμένα, παρά την πρόκληση της γλώσσας του. Την προσπελάσαμε εμείς τις μικρές ηλικίες. Τα παιδιά τώρα ίσως όχι, αλλά δεν πάβει να είναι μαγευτικό, αρκεί να καταφέρεις να προσπελάσεις το ιδίωμα και το βυζαντινισμό. Μικρές προσθήκες, αν λιγάκι συγχωρήσετε το ανέκδοτο, γιατί θα μιλήσω από καρδιά, δεν έχω κάνει προετοιμασία. Θα μιλήσω λίγο για την αρχιτεκτονική των διηγημάτων του. Κανείς άλλος δεν έχει πετύχει αυτό που πέτυχε ο Παπαδιαμάντης, δηλαδή πολλές φορές και ταυτόχρονα να δώσει το χώρο δράσης, που είναι και η θεατρικότητα των εικόνων. Τι σημαίνει αυτό στη γλώσσα τη δική μας? Σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ο χώρος της εξωτερικής δράσης, που έτσι κι αλλιώς φαίνεται, γιατί είναι η εικόνα του, είναι η μαγεία του περιβάλλοντος του νησιού του οπωσδήποτε, και η ιδιαιτερότητα και των ασχολιών των κατοίκων και όλα αυτά, αλλά είναι περισσότερο η εσωτερική δράση. Δηλαδή είναι ο θυμός, η πάλη ανάμεσα στα συναισθήματα, που πολλές φορές την παρουσιάζει, κανείς άλλος δεν το πέτυχε αυτό, σχεδόν ταυτόχρονα, σε σημείο που να μην αναγνωρίζεις ποια είναι η πιο δυνατή. Βέβαια, η πιο δυνατή είναι η εσωτερική, χωρίς αμφιβολία. Μετά, κάτι άλλο είναι ότι δεν ήταν ακριβώς, σίγουρα λογοτέχνης, όχι πεζογράφος, γιατί πεζογράφοι ήταν και οι άλλοι του καιρού του, αλλά είχε και μια θεατρικότητα. Κανείς δεν ξεχνάει το όνειρο στο κύμα ή και τα άλλα του διηγήματα με την τεράστια περιγραφή του ιδηλιακού νησιού του, ιδιαίτερα των βράχων και της θάλασσας. Αυτό δεν το πετυχαίνει εύκολα κάποιος άλλος. Σίγουρα είναι δική του κατάκτηση, χωρίς αμφιβολία, και είναι και η μαγεία του και οι μαθητές μας το έχουν γνωρίσει αυτό καλά. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα, μια μικρή προσθήκη ακόμη, είναι στο ότι για πρώτη φορά ο Παπαδιαμάντης, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν το ρεαλισμό, μετά το ρομαντισμό, που ήταν κάπως ανούσιος για την Ελλάδα, γιατί στην πραγματικότητα δεν πρόσφερε και τίποτα, στην πίεση βέβαια ο ρομαντισμός, ήρθε ο ρεαλισμός στην πεζογραφία και τον ακολούθησαν πολλοί, γιατί τότε και οι συνθήκες το επέβαλαν. Ήταν, όπως πολύ σωστά είπε και η συνάδελφος, ήταν η εποχή που η Ελλάδα μόλις στηνόταν στα πόδια της, που και η Θεσσαλία είχε προσαρτηθεί και είχε δημιουργήσει μια νέα κοινωνική συνθήκη, ακόμα και οικονομική και κοινωνική, και σίγουρα αυτά τα ερεθίσματα τα έλαβαν μερικοί λογοτέχνες, αλλά εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά. Γιατί, ας πούμε, ο Καρκαβίτσας με το Ζητιάνο του ήταν εμπνεύσει από το ρεαλισμό και έμεινε εκεί. Ο Παπαδιαμάντης πήγε ένα βήμα παρακάτω σε αυτό που στη Γαλλία το είπανε «Νατουραλισμό», που το εφάρμοσε και ο Ζολά με την Ανά και ξεσήκωσε και εκείνος θύελα στο δικό του κράτος. Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν με το νατουραλισμό δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον, έχει να κάνει με το natura, δηλαδή την ανθρώπινη φύση. Και εννοεί ότι ποτέ άλλοτε, κάτι που δεν το είδε κανείς άλλος ίσως την εποχή του πάντα, εκείνος διέκρινε ότι οι συνθήκες του περιβάλλοντος, του μικρού νησιού του ή και του αστικού περιβάλλοντος, αναστατώνουν τον άνθρωπο, επηρεάζουν τον ψυχισμό του. Και όχι μόνο οι συνθήκες, οι φυσικές, πρώτα απ' όλα οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι ιδεολογικές. Γιατί τελικά η φόνησα δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόν αυτών των συνθήκων. Και αυτό που καταφέρνει, και αυτός μοναδικό επίτευγμα οπωσδήποτε για αυτόν, είναι ότι ενώ στην αρχή δεν οργίζεται κανένα στην πραγματικότητα, καταφέρνει με την ποιητική του τέχνη ένα πρόσωπο που οπουδήποτε αλλού θα ήταν
ένα πρόσωπο εξοριστέο, δηλαδή θα ήθελε και να του προσάψει χίλια δυο που πνίγει τα κοριτσάκια στο νησί του. Λοιπόν, εν τούτης, φτάνει στο τέλος, όχι να το αγαπήσεις βέβαια, μην λέμε υπερβολές, αλλά να το καταλάβεις. Να το καταλάβεις και μάλιστα όχι να τη λυπηθείς, να την καταλάβεις, έστω. Να δώσει τελικά τη θεία δίκη, να λύσει το θέμα, δεν αφήνει δηλαδή την ανθρώπινη δικαιοσύνη, προτιμάει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον, ναι, όχι σε αυτό το κοσμικό χώρο, αλλά στο Θεό, για να τιμωρήσει την πράξη και την τιμωρεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τιμώρησε αυτή τα παιδάκια. Όταν δηλαδή σιγά σιγά η θάλασσα, λίγος πολύ όλοι έχετε την μικρή μικρή ανάμνηση, όταν η θάλασσα ανεβαίνει, γιατί αυτή προσπαθεί να ξεφύγει από το χωροφύλακα και φεύγει, 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 φεύγει όλο και πιο βαθιά και ανεβαίνει η θάλασσα και έρχεται και την πνίγει, όπως ακριβώς έκανε και αυτή με τα παιδιά. Και όμως καταφέρει ο Παπαδιαμάντης όχι να τη συμπαθήσουμε, αλλά να πούμε ότι είναι θύμα της εποχής και της ανδροκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.